Παπαφλέσσα και Ευμήλου. Μια μπάρα η οποία θα πάρει ζωές, όπως τονίζουν και κάτοικοι της περιοχής. Πρόκειται, όπως λένε, για ένα τρίγωνο διαβόλου, στο οποίο διασταυρώνονται οχήματα που κινούνται σε δύο διαφορετικούς δρόμους. Κατά κανόνα ήθελε φανάρια, αγαπητέ, εδώ πέρα, το οποίο δεν υπάρχει. Να μην, για να προστατεύει και τους οδηγούς και τους πολίτες, τους διερχόμενους, τους πεζούς. Επικίνδυνο και το σημείο στην Ακτή Δημαίων, λίγο μετά την Παπαφλέσσα. Καθώς οδηγός δικύκλου, άγνωστο το γιατί, πιθανόν όμως λόγω περιορισμένης ορατότητας, αγνώρισε την προστατευτική μπάρα και ήταν ζήτημα καλής τύχης ότι δεν σημειώθηκε κι άλλο δυστύχημα. Ερχόταν μια μηχανή και κατέβαινε η μπάρα, δεν την είδε ή την είδε και προσπάθησε να περάσει από κάτω, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος χτύπησε πάνω στην μπάρα, καρφώθηκε πάνω στην μπάρα με τη μηχανή. Αυτό συμβαίνει συνέχεια εδώ στην περιοχή, αυτοκίνητα, μηχανές, ας πούμε. Είναι πρόβλημα. Όπως υποστηρίζουν πολλοί περίοικοι, υφίσταται ζήτημα ορατότητας για την μπάρα της σιδηροδρομικής γραμμής, κυρίως τις βραδινές ώρες. Και δεν ξέρω κι εγώ να σου πω πως άλλα ατυχήματα έχουν γίνει εδώ στην περιοχή. Τώρα το πρόβλημα κυρίως είναι οι οδηγοί, οι οποίοι πρέπει να σοβαρευτούν. Βιάζονται να προλάβουν να μην τους πιάσει η μπάρα και περιμένουν 2 λεπτά παραπάνω. Οπότε προσπαθούν να περάσουν από κάτω από την μπάρα και όπως καταλαβαίνεις αυτό έχει και τραγικές συνέπειες, δεν πετυχαίνει πάντα η στρατηγική.